Συνδεόμαστε λοιπόν απευθείας, κυρίες και κύριοι, κατευθείαν, με τον Γιάννη Μανιό, καπετάνιος ψαράς και πρόεδρος των Γρηγρή Καβάλας. Καλή σας μέρα, κύριε Μανιέ. Γεια σας, κύριε Μανιέ. Καλημέρα. Πού βρίσκεστε καταρχάς? Δώστε στίγμα. Ναι, είμαι τώρα έξω από τη γέφυρα, δεν μου είναι εύκολο να το δώσω. Είμαστε στον κόλπο της Καβάλας, επιθυνόμαστε να το ζητάτε τάσου για το καθημερινό το ροκάματο. Κύριε Μανιέ, η αφορμή για την σημερινή μας σύνδεση είναι η έντονη κινητικότητα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα για από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη Γρηγρή. Είχαμε ένα επεισόδιο και προχθές με 50 τουρκικά αλλιευτικά, όπως μάθαμε, που προσέγγισαν πάρα πολύ κοντά σε εσάς. Πόσο συχνά είναι αυτά τα περιστατικά? Εδώ και 15-20 χρόνια συμβαίνει αυτό το θέμα. Βέβαια, στην Τάσο προσεγγίσαμε τον τελευταίο μήνα. Οι συνάδελφοί μας από την Αλεξανδρούπολη και τη Σαμοτράκη έχουν σχεδόν αφανιστεί από τα τεράστια. Αυτοί μπαίνουν στα χωρικά μας ύδατα, κύριε Μανιέ, οι Τούρκοι. Μόνιμα. Στα χωρικά μας ύδατα. Δεν αναγνωρίζουν ούτε τη λαδόξτρα, τη ζουράφα. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Νέας Μάκρης, είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση τώρα? Υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστεί? Τι κάνετε δηλαδή? Να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας, μόνο έτσι. Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό που κάνανε οι συνάδελφοί μου και εγώ είναι να ανέβουμε την ανατολικά τη Τάσου, γιατί είχαμε καταγγελίες από συναδέλφους ότι είναι στα 3 και 4 μίλια. Βλέπουμε εμείς τις εικόνες που τραβήξατε μέσα από το σκάφος σας στην ναυμαχία, όπως λέμε σε εισαγωγικά η λέξη, προχθές το βράδυ. Είναι φοβερές οι εικόνες και διαπιστώνει κανείς ότι είναι κάτι θηριώδη σκάφη αυτά των Τούρκων. Δεν μιλάμε για αλλιευτικά, μιλάμε για τα κλασικά αλλιευτικά που ξέρουμε και συναντάμε στα ελληνικά λιμάνια και στις ελληνικές θάλασσες. Μιλάμε για σκάφη 35, 40, 50, 55 μέτρων. Τα οποία εκτός των άλλων αφανίζουν και ό,τι αλλίευμα υπάρχει στην περιοχή μας. Ο ανταγωνισμός βασικά είναι αθέμητος. Δεν έχουν καμία οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ακούνε κανέναν, ναι. Κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν τα φώτα αυτά που βλέπετε τώρα και στις οθόνες σας. Άρα προκαλούν οικονομική ζημιά σε εσάς, κύριε Μανιέ, ξεκάθαρα, έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, το να έρθουν 55 μίλια από την Τουρκία μέσα στο Αιγαίο, από τη μία μας πηγαίνουν και ζητάνε τη Μακεδονία, από την άλλη ήρθαν οι Τούρκοι να πάρουν το Αιγαίο, θα κατεβούν σιγά σιγά και στο Τριμονικό και στο Θερμαϊκό και θα μας αφανίσουν. Είναι απειλητικοί, εκτός από ότι κάνουν παρανομίες στη θάλασσα σε σχέση με το ψάρεμα. Είναι και απειλητικοί γενικότερα, από τι αισθάνεστε? Απειλητική βέβαια. Τώρα στο συμβάν που έγινε πριν τρεις ημέρες, μας βρίζανε, άλλοι μας κοροϊδεύανε, κάποιοι προσπαθούσαν να μας ακολουθήσουν. Εντάξει, βέβαια δεν έγινε κάποια ναυμαχία. Αυτό αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, κύριε Μανιέ, τι κάνουν? Δηλαδή προσεγγίζουν πάρα πολύ εσάς, περνούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα δίπλα από τα ελληνικά αλλιευτικά. Τι κάνουν, δώστε μας την εικόνα. Όταν τραβάει η μηχανότρατα, δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία τη. Και πηγαίνουν μπροστά στις μηχανότρατες σε απόσταση 5-10 μέτρα και τους αναγκάζουν ή να κάνουν κράτη το κινητήρα ή να γυρίσουν από άλλη πλευρά. Οι συνάδελφοι μου στις μηχανότρατες τραβάνε τα πάδινα σχεδόν κάθε μέρα. Οι καταγγελίες καθημερινά. Έρχονται τόσο κοντά, ε! Ναι, βέβαια. Βέβαια. Έχετε αισθανθεί να κινδυνεύετε, κύριε Μανιέ, εσείς και οι συναδελφοί σας? Εγώ προσωπικά όχι. Τι να αισθανθώ, γιατί να φοβηθώ? Πήγαμε πάνω του, αποτύσσαμε από τα. Μιλάμε τώρα για 5-700 αρτιστεριά και 5,5 μίλια. Μιλάμε για 55 μίλια μέσα στο Αιγαίο. Πόσο? Με πόσα? 55 μίλια μέσα στο Αιγαίο ήταν. Τόσο πολύ, ε? Τα 4 μίλια από τη Θάσο. Πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά και αυτό το προχθεσινό, γιατί όση ώρα μας μιλάτε βλέπουμε εμείς και τις εικόνες από την Κυριακή το βράδυ. Πόσο συχνά βλέπουμε έχουμε τέτοια συμβάντα, κύριε Μανιέ? Σας είπα και προηγουμένως, στον Αττικό Πέλαγος αυτό είναι καθημερινό. Αυτό είναι σχεδόν με τέτοια ένταση και με τόσα τουρκικά αλλιευτικά? Ναι, από ό,τι ήξερα, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι μου εχθές, στην περιοχή Αλεξανδρούπο, Μαρόνια, Σαμοθράκη, ήταν γύρω στα 45 αλλιευτικά, ήρθαν και άλλα δηλαδή. Προκαλούν και ζημιές στα εργαλεία, στα αλλιευτικά εργαλεία σας, κύριε Μανιέ? Όχι, δεν έχουμε φτάσει σημείο τέτοιο ακόμη, αλλά κάνουν καλά. Το θέμα είναι ότι εκτός των άλλων υπάρχει και οικονομική ζημιά για εσάς, έτσι δεν είναι? Η ζημιά για εμάς, σας είπα και προηγουμένως, είναι τεράστια. Οι συνάδελφοι μου στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη είναι σχεδόν κατεστραμμένοι. Αλλά η οικολογική καταστροφή που κάνουν και στο Βόνο του Γάβρου και τη Καρδέλα. Για ποιες περιόδους μιλάμε κυρίως που υπάρχει μεγαλύτερη ένταση?
Η ένταση είναι από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά. Mm-hmm. Μέχρι και τον άλλο μήνα. Το καλοκαίρι ησυχάζουν πάντως. Το καλοκαίρι ησυχάζουν τα πράγματα. Κάθε καλοκαίρι έχουμε το ΕΛΚΕΘΕ, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, που κάνει έρευνες στην περιοχή. Α, οπότε είναι μια εγγύηση. Το θέμα είναι τι μπορείτε να κάνετε, κύριε Μανιά. Δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε. Έχετε απευθυνθεί, φανταζόμαστε, στην πολιτεία. Λαμβάνει κανείς κανένα μέτρο. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να προσφύγετε το κάπου. Τι κάνει, τι γίνεται. Είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Είναι ευρωπαϊκή είναι η θάλασσα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ανήκει στην Ελλάδα. Τα έχετε θέσει, φανταζόμαστε, κύριε Μανιέ, όλα αυτά στις αρμόδιες υπηρεσίες. Καμιά απάντηση έχετε πάρει όλα αυτά τα χρόνια? Καιρούς, όχι, καμία απάντηση. Παλαιότερα που το είχαμε θέσει το θέμα, και μην το αγγίζετε αυτό, είναι εθνικό θέμα, είναι εξωτερική πολιτική mm-hmm. και όλα αυτά. Κάτι άλλο. Αυτά τα σκάφη δεν κάνουν αλεία. Δεν κάνουν μόνο αλεία. Είναι υπερσύγχρονα, έχουν υπερσύγχρονα μηχανήματα, mm-hmm. έχουν καταγράψει το τραγικό πέλαγος και δεν μου το βγάζει από το μυαλό, γιατί και εγώ πήγα κοντά τους και είδα σε ποια σημεία βρισκόντουσαν, mm-hmm. δεν κάνουν μόνο αλεία. Α, λέτε πάει το μυαλό σας και αλλού, καταλαβαίνω, κύριε Μανιά. Σαφέστατα. Mm-hmm. Ότι κάνουν και καταγραφή, λέτε, της περιοχής γενικότερα. Ναι, καταγραφή κάνουμε εμείς με τα μικρά μηχανήματα που έχουμε, τα ηλεκτρονικά. Αυτοί που έχουν τεράστια μηχανήματα και πολύ πιο σύγχρονα, έχουν καταγράψει, γι' αυτό να είμαστε σίγουροι, έχουν καταγράψει όλο το Αιγαίο. Κύριε Μανιέ, θέλουμε καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι κάνατε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγει αυτή η σύνδεση, και ένα μπράβο στον Ξενοφόντα Σκιτζή, το δικό μας. Είναι εξαιρετική εικόνα που μας δώσατε. Χίλια ευχαριστώ, να ξέρετε ότι εμείς είμαστε πάντα εδώ. Και για θα ό,τι τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μανιέ. Ανοίξατε λογαριασμούς τώρα με τον Σκάι. Καλά, κύριε Μανιέ. Να ξέρετε. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια. Και ένα μεγάλο μπράβο, ξαναλέω, στον Ξενοφόντα Σκιτζή που τον εντόπισε, τον βρήκε τον κύριο Μανιό. Είναι άνθρωποι και... τώρα που δίνουν μάχες καθημερινά, Μαρία. Δίνουν μάχες πρώτα απ' όλα για το μεροκάματο οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, δίνουν και άλλες μάχες. Δεν είναι απλά τα πράγματα στο Αιγαίο. Όχι, και είναι διαφορετικό να βλέπεις μια εικόνα όπως αυτές που είδαμε προχθές. Διαφορετικό να μιλάς με τους ανθρώπους αυτούς. Μανώλης Κωστίδης για τη συνέχεια. Γεια σας, Μανώλη. Πάμε για άλλες μάχες τώρα. Ευτυχώς έχουμε ναυμαχίες με ψαράδες. Έχουμε ναυμαχίες με πολεμικά πλοία. Δεν θέλουμε. Ελπίζουμε με το λιμενικό σώμα της Ελλάδος και της Τουρκίας να παρέμβουν, να μην υπάρχουν προβλήματα. Ας μείνουμε εδώ. Αυτό να ευχόμαστε τουλάχιστον. Να φτιάξω τα πράγματα. Πάμε λοιπόν, τώρα, ας πάμε λίγο ανατολικά τώρα πια. Χάρτες. Λοιπόν, χάρτες, αλλά διότι ο βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Στουρκ Ιρμάς, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση πως πολεμά μαζί με τους, με τον ελεύθερο στρατό της Συρίας, εδώ στο Αφρίν, τους Κούρδους, οι οποίοι λέει έχουν σχέσεις με την Αλ-Κάιντα, ο ελεύθερος στρατός της Συρίας. Βγήκε βεβαίως, καταλαβαίνετε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του και λέει: δεν μιλάμε για τρομοκράτες, δεν πολεμάμε με τρομοκράτες. Παρομοίασε τους συμμάχους του σαν και αυτούς στον απελευθερωτικό αγώνα της Τουρκίας που πολεμούσαν τους Έλληνες, τους Γάλλους κτλ. Αυτό. Βλέπουμε ότι μια τρομερή συμμαχία που δημιουργεί ο Ερντογάν με τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, οι οποίες εδρεύουν εδώ, στο Ιντλίπ, η Τουρκία προσπαθεί να εισβάλλει εδώ. 11η μέρα επιχειρήσεων ακόμα δεν έχει προχωρήσει η Τουρκία, δεν μπορεί να πάει ακόμα στο Αφρίν. Είναι όλα σε εξέλιξη όμως, Μανώλη. Είναι όλα σε εξέλιξη, όμως υπάρχουν διάφορες πληροφορίες που έρχονται από τις κουρδικές πλευρές, από την κουρδική πλευρά και λέει ότι χρησιμοποιεί η Τουρκία ναπάλμ, χημικά όπλα. Χτες υπήρξε διάψευση από τις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Όταν υπάρχει διάψευση, ξέρεις, αρχίζει και ψάχνεις περισσότερο. Να δεις τι γίνεται. Και εδώ στο Αφρίν, ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λένε ότι δεν κάνουμε χρήση χημικών όπλων. Δεν κάνουμε χρήση βομβών. Σε επίπεδο απολειών, τι γίνεται, Μανώλη? Ανακοινώνονται αυτά ή δεν μαθαίνει κανείς τίποτα? Κοίταξε, επίσημες ανακοινώσεις καθημερινές υπάρχουν. Ναι. Το θέμα σύμφωνα είναι τι ισχύει. Σαφώς. Η Τουρκία λέει ότι έχει σκοτώσει περίπου 680 Κούρδους, τους αποκαλεί τρομοκράτες, γιατί η Αμερική δεν το δέχεται αυτό. Και θα το πω για την Αμερική. Η Τουρκία μιλάει για περίπου 28 νεκρούς, οι 10 Τούρκοι στρατιώτες, οι 18 από την ελεύθερο στρατό της Συρίας. Μάλιστα. Τώρα βέβαια αυτά νούμερα μπορεί να ξαναμαγειρεύονται στα επιτελεία. Πάντα όμως εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Mm-hmm. Να θυμίσουμε τι συμβαίνει. Η Τουρκία προσπαθεί να εισβάλλει στο Αφρίν. Εδώ μιλάμε για δύο κουρδικά καντόνια. Mm-hmm. Ήδη μαζί με τις ελεύθερες δυνάμεις της Συρίας, όπως λέει η αντιπολίτευση με την Αλ-Κάιντα, έχει εισβάλλει εδώ. Εδώ είναι το Χαλέπι που ελέγχεται από τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ, το Συριακό καθεστώς. Ο Ερντογάν πριν από 4 ημέρες απείλησε ότι μετά το Αφρίν, αν μπορούμε να πάμε στον προηγούμενο χάρτη, είναι πιο κατατοπιστικός, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ναι. Λοιπόν,
μετά το Αφρίν, ακριβώς, να πάρω το Μαμπίτς. Στο Μαμπίτς όμως εδρεύουν 2.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξοπλίσει τους Κούρδους στον πόλεμο κατά, κατά του Ισλαμικού κράτους. Άρα λες ότι στενεύουν λίγο τα περιθώρια. Εδώ ναι. Εδώ δεν αστείευονται τα πράγματα. Εδώ είναι εντάξει, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αμερικανικός παράγοντας. Δεν, δεν έχουν επέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες με σκληρό τρόπο. Όμως εδώ το παιχνίδι θα είναι πολύ σκληρό. Διότι και οι Αμερικανοί θα αφήσουν όλη τη Συρία, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι στιγμής, στη Ρωσία και την Τουρκία. Έχουμε όμως μέσα σε αυτό το κλίμα, έχουμε το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ακυρώνει, έχει δύο περιοδίες ο Ερντογάν, Βατικανό στις 5 Φεβρουαρίου, Ιταλία, και μετά θα πηγαίνει στη Λατινική Αμερική, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εδώ βλέπουμε τον Ερντογάν που δείχναμε τις φωτογραφίες, ο επιτελάρχης. Στολές και τα σχετικά. Παραλλαγή και λοιπά. Όμως το ταξίδι του για την Λατινική Αμερική στη Βραζιλία, Ουρουγουάι, Βενεζουέλα, θα πηγαίνει, το ακύρωσε. Γιατί? Δεν ανακοινώθηκε ο λόγος της ακύρωσης. Ξέρεις, επειδή πάντα κυκλοφορούν διάφορες φήμες για την κατάσταση της υγείας του και όλα αυτά. Λέγεται. Ενδεχομένως το ταξίδι να μην είχε προετοιμαστεί πολύ σωστά. Άρα να ακυρώθηκε με επίσημη ανακοίνωση. Όμως βεβαίως καταλαβαίνετε όταν έρχεται μια τέτοια ειδήση από την Τουρκία. Πάντα χρειάζεται μια προσοχή. Όμως 5 Φεβρουαρίου θα έχουμε τον Ερντογάν, τον Ισλαμιστή Ερντογάν, στο Βατικανό, στον Πάπα. Και αυτό έχει τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Καλή συνέχεια.